και δεν έδωσε αισιόδοξη προοπτική στη χώρα μας, και αυτό σημειώστε το για το μέλλον το δικό σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκόπευα να ασχοληθώ αποκλειστικά με το περιεχόμενο της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή, αλλά οφείλω πριν μπω στο θέμα να διαψεύσω δημόσια την κινδυνολογία και τη διασπορά φόβου που προσπαθεί συντονισμένα δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη να διασπείρουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Η δική τους τακτική θεωρώ ότι είναι αυτή που κάνει το μεγαλύτερο κακό στην τάχα της αγαπημένη τους αγορά και ανάπτυξη. Γιατί η χώρα προχωράει, προχωράει καλά, μπορεί να πάει πολύ καλύτερα, η διαπραγμάτευση και αξιολόγηση πηγαίνουν καλά, οι δηλώσεις των Ευρωπαϊκών ηγετών αυτή τη βδομάδα αλλά και του Προέδρου των ΗΠΑ, δικοί τους, αν θέλετε, περισσότερο άνθρωποι που συνεννοούνται, συνηγορούν ότι υπάρχει διέξοδος στη χώρα μας, αλλά και η χθεσινή απόφαση Ντράγκη είναι αυτή η οποία εισάγει τις ελληνικές τράπεζες σε ένα καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης τουλάχιστον για τα ομόλογα του EFSF. Θυμίζω αυτά τα ομόλογα που η δική σας κυβέρνηση κατάντησε σε παλιόχαρτα και κουρελόχαρτα, και έτσι αυτό δίνει μια νέα προοπτική για τη χώρα μας, τουλάχιστον μας φέρνει πιο κοντά στην ολοκλήρωση αξιολόγησης. Έχουμε αγωνία. Δεν είμαστε σίγουροι. Διεκδικούμε το καλύτερο. Το ίδιο με όλους τους Έλληνες. Θέλουμε η χώρα να πάει καλύτερα. Αυτή είναι η δικιά μας αγωνία. Ξέρουμε ότι και εσείς έχετε αγωνία. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι εσείς έχετε αγωνία να πάει η χώρα χειρότερα. Αυτό είναι που μας διαχωρίζει. Θέλετε το κακό της χώρας για να γυρίσετε στις καρέκλες σας. Θέλουμε το καλό της χώρας για να δώσουμε τις καρέκλες μας στη νέα γενιά. Αυτή είναι η διαφορά που έχει η αριστερά και η πρόοδος με τη συντήρηση και τη διαπλοκή. Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, την οποία μας κατέθεσε εδώ και στα αγγλικά. Οφείλω όμως να διατυπώσω στην ελληνική αντιπροσωπεία ότι στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν υποστηρίζει τις εργασιακές και μεταρρυθμιστικές αλλαγές που προτείνει το IMF, η απάντησή του είναι: θα πήγαινα μαζί τους για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των αλλαγών. Σίγουρα υπερασπίζομαι την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας πολύ επιθετικά. Μπορούν πολλά να πουληθούν σε λογικές τιμές. Κανένα άλλο σχόλιο κατά της πολιτικής του IMF. Διαπιστώνετε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι ο ίδιος έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα μάτια του σήμερα εδώ στη Βουλή. Καμία κριτική δεν κάνει στο IMF. Απολύτως το υποστηρίζει και τα εργασιακά, όχι μόνο την πόλη της περιουσίας. Όμως ο σκοπός της συζήτησης σήμερα είναι να διερευνήσουμε και να αποδώσουμε ευθύνες για παραβίαση νομοθεσίας, όχι να δημιουργήσουμε νομοθεσία. Να δούμε αν παραβιάστηκε η νομοθεσία στα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Και να προλάβουμε, αν είναι δυνατόν, με τα συμπεράσματα τη διαπλοκή και τη διαφορά σε αυτό το τρίγωνο. Η επιλογή της Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι τακτικισμός. Δεν είναι λόγος εντυπώσεων το ότι κάποιοι δώσαν σε ημέτερους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα και στα μέσα ενημέρωσης, 350 και στα κόμματα. Αυτό ήταν το παιχνίδι που παίχτηκε. Αυτό δηλαδή είναι θέμα εντυπώσεων. Να μην το εξετάσουμε, γιατί ακούστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ότι όλα τα κάνουμε για θέματα εντυπώσεων. Εμείς εφαρμόζουμε την εντολή που μας έχει δοθεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας για τη διαπλοκή. Να αλλάξουμε σελίδα, να τελειώσουμε το παλιό, να βγουν στο φως όλα αυτά που οδήγησαν στην κρίση την ελληνική κοινωνία. Και διαπιστώνουμε την ενόχληση της Νέας Δημοκρατίας ή την υποτίμηση των αποτελεσμάτων από τώρα. Το είπε η συγκήτριά τους. Δεν θα βγάλει και τίποτα. Σας φοβίζει η δημοσιότητα που θα προκύψει από την Εξεταστική Επιτροπή και σας διαπιστώνουμε και μια απέχθεια για το λαό. Είπε κάποια στιγμή, κυρία Κεραμέως, θα κάνουμε και λαϊκά δικαστήρια. Γιατί? Ο λαός δεν πρέπει να έχει άποψη. Δεν πρέπει να γίνονται όλα αυτά μπροστά στην κοινωνία. Δεν πρέπει να διατυπώσουμε επιτέλους ότι η παραβίαση των κανόνων του δικαίου και των γραφτών, την νομοθεσία και των άγραφων της ηθικής, κατά κόρον συνέβησαν στην περίπτωση των δανείων των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπήρχε ισονομία. Και παρότι αυτό έχει επανειλημμένως επισημανθεί, ήταν συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να το κουκουλώσουν. Και η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα. Ποιος έδωσε τα δάνεια, με τι εγγυήσεις, σε ποιους, τι νομικές ευθύνες υπάρχουν σε αυτούς που υπέγραψαν να πάρουν τα δάνεια, πώς διεκδικείς πίσω τα δάνεια, ποιος θα πληρώσει τελικά το κόστος και αν ο πολίτης μπορεί να τα γλιτώσει όλα αυτά και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε ότι σε μια ζημιογόνα επιχείρηση δύο τράπεζες κάνανε η μία 25 παρατάσεις και η άλλη 17 παρατάσεις και ρυθμίσεις σε ζημιογόνα επιχείρηση. Ξέρετε ότι αναζητείτε αν τελικά υπάρχει υπόλογος για 950 εκατομμύρια διαμαρτυρημένων δανείων προς μέσα ενημέρωσης και σε 320 εκατομμύρια δανείων προς κόμματα που δεν εξυπηρετούνται. Είναι γεγονός ότι τα δάνεια για τα μέσα ενημέρωσης δινόνταν με εχέγγυο άειλες αξίες που δεν υπήρχαν, ταινίες που βρισκόντουσαν στο αρχείο τους, ή ότι δόθηκε δάνειο περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση που χρωστούσε ήδη 130 και τα τελευταία 8 χρόνια ήταν ζημιογόνα, είχε πτώση του κύκλου εργασιών και μεγάλες επισφάλειες. Ποια εγγύηση μπορεί να καλύψει αυτή τη δανειοδότηση? Και το άλλο το σημαντικό, ότι οι διαφημίσεις που πληρώνανε οι τράπεζες προς κανάλια και
εφημερίδες υπερκαλύπταν το δανεισμό τους, αλλά οι τράπεζες δεν ζητάγαν πίσω τα λεφτά, ούτε καν σε ψηφισμό. Τους δίναν τα λεφτά και τα δανεικά αγύριστα. Αυτό είναι το παιχνίδι που γινόταν στο δικό σας πολιτικό σύστημα. Και συνεχιζόταν αυτή η αδειοδότηση, και η δανειοδότηση και καμία δικαστική ενέργεια μέχρι τώρα δεν έγινε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θα διεκδικήσουν οι τράπεζες ή κατ' επέκταση το δημόσιο τη ζημία αυτή προς τα πίσω? Και εν τέλει, χρησιμοποιήθηκαν οι τράπεζες από κόμματα και κυβερνήσεις σαν κομματικά εργαλεία και όχι σαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα? Σχετίζεται αυτή η πρακτική με χρεοκοπία δημόσιας τράπεζας? Τα 5,5 δισεκατομμύρια θαλασσοδάνεια της Αγροτικής Τράπεζας εξετάστηκε σε ποιους πήγανε? Μήπως χρηματοδοτήσαν συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις που ήταν κολλητοί του πολιτικού συστήματος σε περιοχές που ήταν διακεκριμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Αυτά δεν είναι δημοσίου ενδιαφέροντος θέματα. Διότι ο κανονισμός της Βουλής επιβάλλει για δημοσίου ενδιαφέροντος θέματα να γίνεται εξεταστική. Γιατί ο κύριος Τζαβάρας προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν χρειάζεται εξεταστική επιτροπή. Για όλα αυτά τα ερωτήματα θα υπάρξουν αποδείξεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Το βασικό όμως είναι ένα πράγμα. Ότι αποδεικνύεται ότι μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα δεν ήμασταν ίσοι όλοι στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις. Κάποιοι είχαν μόνο υποχρεώσεις, οι πολλοί, και αυτό ήταν δική σας επιλογή, και κάποιοι είχαν μόνο δικαιώματα, οι λίγοι, οι δικοί σας. Δικαιώματα στη φοροδιαφυγή, στις offshore, στην ασυλία, στον άγκριτο δανεισμό, και εξακολουθείτε να μην παίρνετε θέση για όλα αυτά, για το ότι δεν υπήρχε ισότητα και δικαιοσύνη. Αλλά παρότι δεν ήμασταν όλοι ίσοι, ευτυχώς δεν είμαστε και όλοι ίδιοι στην πολιτική. Γι' αυτό αυτά που ξέρετε τελείωσαν. Σας ενοχλεί που τραντάζετε τη διαπλοκή? Σας ενοχλεί ότι αμφισβητούνται τα δικά σας παιδιά και μέσα στη δικαστική εξουσία και στην τραπεζική λειτουργία? Η συζήτηση για τη δικαιοσύνη ήταν αποκαλυπτική. Τα κυκλώματα με αυτή την κυβέρνηση θα τελειώσουν. Και θα έχουμε και την πλειοψηφία και έχουμε την πλειοψηφία και τη βούληση και το χρόνο για να τα συζητήσουμε. Γιατί το τρίγωνο είναι ξεκάθαρο. Στη μια κορυφή το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, στην άλλη κορυφή οι χρεοκοπημένες τράπεζες και στην άλλη τα υπερχρεωμένα και αναξιόπιστα μέσα ενημέρωσης. Και είναι προφανώς ότι δεν είναι δύο εξεταστικές, όπως ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης, για να χωρίσει λίγο τις ευθύνες. Μία εξεταστική, γιατί όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεννοούνταν. Διότι δεν τους φτάναν οι παχυλές χρηματοδοτήσεις, αλλά θέλανε να μεγενθύνουν και το δανεισμό. Και εδώ λοιπόν θέλω να διαψεύσω δημόσια την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, που μας είπε κάτι λίγα για χρηματοδοτήσεις, και καταθέτω απόδειξη ότι 275 εκατομμύρια την τελευταία εξαετία ήταν οι χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, και όχι κάτι λίγα που μας είπε. Όμως αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι εκτός από τα δάνεια που παίρνανε, το 2013 ψευδώς ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν πήραν χρηματοδότηση, διότι τι κάνανε? Κεφαλαιοποιήσανε τα 12 εκατομμύρια φόρους τόκους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν πήραν δάνειο, αλλά εμέσως τους δώσανε άλλα 12 εκατομμύρια. Διότι αυτό φαίνεται στον ισολογισμό τους. Και σας καλώ να το συζητήσουμε εδώ, στην Εξεταστική Επιτροπή. Όμως για το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό, αυτά είναι λυμένα εδώ και καιρό. Εμείς όσα δάνεια πήραμε εξυπηρετούνται απόλυτα και όλοι οι ισολογισμοί μας ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδεμα. Εμείς ελεγχόμαστε από ορκωτούς λογιστές και δεν χρωστάμε στις τράπεζες. Το ερώτημα είναι τα δικά σας δάνεια πώς θα μπορέσετε να πληρώσετε και πώς θα επιστρέψετε στους Έλληνες πολίτες όλα αυτά που τους χρωστάτε. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα πολιτικά ερωτήματα. Δεν μου φτάνει ο χρόνος που πρέπει να απαντηθούν. Όπως παραδείγματος χάρη, με ποιο δικαίωμα τρεις φορές με τροπολογίες δημιουργήσαν ακατάσχετους τις χρηματοδοτήσεις τους, σβήσανε τις ποινικές ευθύνες για 50 τραπεζικά στελέχη, 10 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας υπουργός και τρεις βουλευτές στο πόρισμα Καλούδι, που το κρατήσαν στο σιρτάρι τρεις εβδομάδες για να περάσουν την τροπολογία νύχτα, Χριστογιάννη, Τσουμάνη και Σταμενίτη, διότι και αυτό έγινε με την αμνηστία. Και βέβαια ήρθαν το 2014 και ενώ ο Επίτροπος έλεγε ότι είναι 270 εκατομμύρια τα δάνεια των κομμάτων και δεν εξυπηρετούνται, και το ίδιο έλεγε και η Τράπεζα της Ελλάδος σε καθυστερημένη έκθεσή της, παρά τα αυτά τον Οκτώβριο του 2014 κατατίθεται νέα τροπολογία και δημιουργεί το 40% ακατάσχετο στις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων. Όμως δυστυχώς πρέπει να κλείσω, αλλά χρειάζεται να πούμε κάτι ξεκάθαρο. Το τρίγωνο αυτό της διαπλοκής είναι απόδειξη μιας κοινωνίας διαβρωμένης, η οποία δημιούργησε μια οικονομική ελίτ με δάνεια που δεν είναι παραγωγική οικονομική ελίτ αυτή. Δεν δημιουργεί προϊόν, δεν δημιουργεί εργασία, δεν αφήνει το σύστημα να ανανεωθεί, δεν αφήνει την κοινωνία να εξελιχθεί και προφανώς δεν έχει ούτε νέες ιδέες, ούτε ιδανικά, ούτε έλεγχο της δημοσιογραφίας απέναντι στην εξουσία. Με λίστες φοροδιαφυγής, με χρηματιστήρια, με σκάνδαλα σαν το ταμιευτήριο, τη βιομηχανία ζάχαρης, τις επιδοτήσεις, το πακέτο Χατζηγάκη, τις μίζες και τα εξοπλιστικά, η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει μπρος. Γιατί όπου και αν γυρίσω, η Ελλάδα με πληγώνει, λέει ο εθνικός ποιητής, όμως λέει ότι η ελπίδα θα γυρίσει.
Και η ελπίδα θα γυρίσει όταν καταπολεμηθεί η διαπλοκή και όταν επιστρέψει η αξιοκρατία και η δημοκρατία στη χώρα μας. Γιατί τότε θα μας δώσει και την αίσθηση της δημοκρατίας και την αίσθηση της ελευθερίας, αλλά και οικονομικής λειτουργίας για να μείνουν οι νέοι στη χώρα και να προοδεύσουμε. Και τότε ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του, όπως γίνεται τώρα, με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές συχνότητες, με τη διαφάνεια στα τραπεζικά δάνεια που νομοθετήσαμε, με τη διαφάνεια στη διαφήμιση των τραπεζών που επίσης νομοθετήσαμε, αλλά και στη διαφήμιση των ΔΕΚΟ. Εδώ είναι ο υπουργός που ζήτησε απολογισμό από όλες τις ΔΕΚΟ για τη διαφήμιση που δίνουν και για το πώς κρύβεται και πώς αποκαλύπτεται που κρυβόταν τόσα χρόνια το πολιτικό χρήμα. Γιατί το σκάνδαλο του Κελπνό δεν είναι μόνο η ορολογία του κυρίου Βουλάκη. Είναι το ότι μέσα από το Κελπνό δίνανε διαφήμιση ώστε να διαφημίζονται οι ίδιοι ως πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι το σκάνδαλο που κρύβεται πίσω από το Κελπνό και αποκαλύπτεται τώρα. Η διαφάνεια λοιπόν στα δημόσια πράγματα είναι αυτή που αποκαθιστά, αν θέλετε, τη διέξοδο προς μια καλύτερη Ελλάδα. Δημοκρατική, τίμια, αξιοκρατική, όπως μας αξίζει και όπως άξιζε πάντα στη χώρα μας. Ελπίζουμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των κομμάτων και εν γέννη του πολιτικού συστήματος και των τραπεζών. Χρειαζόμαστε το αίσθημα ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, όπου οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους. Στόχος μας είναι ένας. Με τρεις λέξεις θα το πω. Δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδος. Και θα βοηθήσουμε σε όλη την τριετία που απομέρισε την κυβέρνηση, αλλά και στην επόμενη τετραετία, να τα κάνουμε όλα αυτά πράξη για να ζουν οι Έλληνες καλύτερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Νικολόπουλος. Ελάτε, κύριε Νικολόπουλος.